Λοιπόν, μέχρι να πάμε στην επόμενη, απλώς να το πω για τον κόσμο. Βεβαίως. Σε αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο Δημήτρης, ερωτήθηκε ο κύριος Κασελάκης, που σωστά το έθεσε ο Δημήτρης, γιατί είναι ένα ζήτημα. Ρωτήθηκε ο κύριος Κασελάκης στη Θεσσαλονίκη, ποιο είναι το νέο το οποίο κομίζει. Και η απάντησή του είναι: τη διαβάζω εντός εισαγωγικών. Είναι η επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ο νοικοκύρης είχε το σπίτι του καθαρό, τηρούσε τους κανόνες, τους νόμους, είχε ενδιαφέρον για το γείτονά του. Κλείνω τα εισαγωγικά. Μάλιστα. Δεν ξέρω σε πόσους θα αρέσουν από αυτούς που φεύγουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είπε ο κ. Κασελάκης. Νομίζω δεν το λέει για αυτούς που φεύγουν. Ναι, το λέει για αυτούς που μένουν και αυτούς που για αυτούς που φιλαθέρει το λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο συζητιέται αυτές τις μέρες και είναι το αντιτορπιλικό βέλος. Ήταν αντιτορπιλικό, έτσι δεν είπα κάτι λάθος. Το οποίο είδαμε τι έχει συμβεί λίγο πολύ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν Κώστα να το θυμίσουμε λίγο. Βλέπουμε και τα πλάνα. Το βλέπουμε. Το ότι ήταν λιμενισμένο εκεί που και ήταν. Χτύπησε, χτυπούσε στο κρυπίδωμα. Αλλά σε ακατάλληλο και έσπασε, άνοιξε. Ναι, το είχαν στο λιμάνι ανοιχτό, ελεύθερο. Μάλλον σε σημείο το οποίο το έπιανε ο αέρας. Το χτύπαγε στο κρυπίδωμα του λιμένα και ορίστε έσπασε. Το είδαμε. Άνοιξε μια ολόκληρη τρύπα. Κατά τύχη, τελευταία στιγμή δηλαδή, σώθηκε το βέλος από τη δίφυση και τώρα έχει μεταφερθεί. Οι δύο ειδήσεις που είχαμε σήμερα, η μία ήταν και οι δύο για έρευνες. Η μία ήταν έρευνα από τη δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρτική εξέταση και η δεύτερη ήταν από τον κύριο Βένδια, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή ΕΔΕ, αλλά ζήτησε κιόλας από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να υπάρξει και μία αποσαφήνιση. Πού μπορεί να πάει αυτό το πλοίο. Γιατί ένα από τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με το βέλος δεν είναι μόνο ότι το πήραν από την Αθήνα που βρισκόταν και το πήγανε από το Φλίσβο και το πήγανε στη Θεσσαλονίκη και το παρατήσανε εκεί στην παραλία, στο ανοιχτό λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι ότι στο ναυτικό μουσείο το οποίο κατασκευάζεται στο Φάληρο δεν προβλέπεται θέση για το βέλος. Ναι. Να βάλουμε στη συζήτησή μας όμως έναν άνθρωπο που ξέρει πρόσωπα και πράγματα. Και ασχολείται με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και όχι μόνο, τον Μπάρη τον Καρβουνόπουλο, να τον ευχαριστήσουμε που έχει αφιέρωσε το χρόνο του, τον πολύτιμο χρόνο του να συνομιλήσουμε. Μετά από αυτή την αναλυτική εισαγωγή του Κώστα του Πουλακίδα, Μπάρη, πού βρισκόμαστε σήμερα με το συγκεκριμένο ζήτημα? Καταρχήν μου κάνει εντύπωση ότι διατάχθηκαν έρευνες λες και δεν ήξεραν που είναι το βέλος. Δεν ξέρουν ότι το βέλος από το 2019 είναι στη Θεσσαλονίκη. Για ξαναπέφτω αυτό λίγο να το καταλάβουμε. Διατάχθηκαν έρευνες για το πράγμα, για το που είναι το βέλος. Όχι, άκουσα ότι ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα και το ΓΕΝ θα ψάξει να βρει. Δεν ήξεραν που είναι το καράβι. Το καράβι είναι από το 2019 στη Θεσσαλονίκη. Το στείλαμε υποτίθεται για μερικές. Έχουμε μια διακοπή του ήχου. Είχαμε διακοπή, Πάρη. Αν μπορείς να επαναλάβεις, το στείλανε για μερικές. Το 2019. Κάποιο πρόβλημα. Έπεσε η γραμμή. Ωραία. Πάμε εμείς εδώ πάλι. Λοιπόν, θα ξανασυνδεθούμε με τον Πάρη να μας πει τις λεπτομέρειες αυτές. Δεν ξέρω. Ωραία. Στο όλο αυτό το θέμα πάντως έχει δημιουργήσει μια μεγάλη συζήτηση και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αλλά και ευρύτερα, διότι η αδιαφορία ήταν αυτό το οποίο ενόχλησε. Έχουμε ξανά σύνδεση με τον Πάρη. Πάρη, έπεσε η γραμμή. Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα. Κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσουμε για το βέλος μάλλον. Συνεπώς από το 19 γνωρίζουμε ότι το πλοίο είναι παρατημένο στην Θεσσαλονίκη, όχι μέσα στο λιμάνι, στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο έχει παρουσιαστεί ξανά το ίδιο πρόβλημα. Το βέλος κι άλλη φορά χτυπήθηκε από το βαρδάρι και δεν είχε τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε πρόβλημα. Το θέμα είναι πασίγνωστο σε όλους. Έχουν βγει άπειρες φορές σε μέσα και έχουν ζητήσει να υπάρξει μια. Ναι, έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ζήτημα με τον κύριο Κωνσταντίνο Φλωρό, θα το συζητήσουμε όταν ξανασυνδεθούμε με πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, δεν ξέρω γιατί, με τον. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και διακόπτουν, με τον Μπάρη πάλι τον Καρβουνόπουλο. Υπάρχει ένα ζήτημα πλέον για τον κύριο Κωνσταντίνο Φλωρό. Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος είναι ακόμα ένα πρόβλημα. Εντάξει, θα μου πεις δεν είναι το μεγαλύτερο και δεν είναι καταστροφή. Αλλά και αυτό είναι ένα δείγμα πολύ ισχυρό
το ότι ποιος ελέγχει ποιον και ποια τάξη υπάρχει, αν τα πράγματα λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργούν. Υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες και έγγραφες διαμαρτυρίες και παλαιότερων στελεχών του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού. Πάμε για άλλη μια Τρίτη φορά. Και ναι. Φαρμακέρι. Τρίτη και φαρμακέρι, ναι. Με ακούτε τώρα, εντάξει. Ναι. Έτσι, κάτι έλεγα για τον Κωνσταντίνο Φλόρο, εγώ, αλλά συνέχισε εσύ πάλι. Ναι. Με τον κλασικό τρόπο. Λοιπόν, ναι. Όπως είπε πολύ σωστά ο Κώστας, το θέμα είναι ότι αυτό το πλοίο φαίνεται ότι κάποιοι δεν το θέλουν, δεν θέλουν να υπάρχει. Γιατί, όπως πολύ σωστά επεσήμανε, στο σχεδιασμό που υπάρχει για το πάρκο ναυτικής ιστορίας στο Φλίσβο, δεν προβλέπεται θέση για το Βέλος. Τη θέση του Βέλος την έχει πάρει ένα Liberty, το οποίο θα εκπροσωπεί, εν πάση περιπτώσει, την ιστορία του εφοπλισμού. Καμία αντίρρηση. Τα Liberty είναι τα πλοία τα οποία έβασαν οι Αμερικάνοι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς. Ήταν εμπορικά πλοία, τα έβασαν στους Έλληνες εφοπλιστές και αναγεννήθηκε ο ελληνικός εφοπλισμός. Πολύ σωστά. Συνεπώς, να υπάρχει το Liberty, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει το Βέλος. Το Βέλος είναι ένα πλοίο το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Είναι γνωστή ιστορία με την Αντασία, με το κίνημα του ναυτικού. Και όλο αυτό προκαλεί δικαιολογημένες αντιδράσεις. Πάρη, σε ακούω και εσένα. Σε ακούω, ναι. Και εσένα. Ναι. Και το άκουσα αυτό. Mm-hmm. Είναι δυνατόν? Τους ενοχλεί το Βέλος? Υπάρχει άλλη λογική εξήγηση? Μήπως επειδή σηματοδοτεί η Ανταρσία. Μήπως σηματοδοτεί η Ανταρσία και αυτή είναι ένστολη και δεν θέλουν να υπάρχει έσφυση, η έννοια της Ανταρσίας στο... Εγώ θα έλεγα, θα το θέσω κάπως αλλιώς, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει ότι ο ύμνος του ΕΑΜ είναι δικαστικός, έχουμε κάθε χρόνο τη γνωστή προσπάθεια αποδόμησης του Πολυτεχνείου και τώρα έχουμε και την ιστορία με το Βέλος. Είναι τρία γεγονότα τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι ανήκουν σε κάποιο πολιτικό ή κομματικό χώρο, γιατί σε αυτά συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έτσι. Λοιπόν, και συμπτωματικά αυτά τα τρία γεγονότα αντιμετωπίζονται λίγο εχθρικά. Τελευταίο παράδειγμα είναι αυτό του Βέλους. Τώρα, να συζητάμε τόσες μέρες αν αυτό το πλοίο θα έπρεπε να έχει μία θέση κάπου και να είναι ένα ιστορικό μουσείο. Να πω κάτι άλλο τώρα, πλοίο μουσείο. Πηγαίνουν σχολεία στο Βέλος. Και έχουμε καταγγελίσει στο μιλητέρ ότι δεν αναφέρεται η ιστορία της Ανταρσίας. Δηλαδή αναβάζουν τα παιδιά πάνω και τους λένε τις δυνατότητες τεχνικές που είχε το Βέλος στο αντιτορπιλικό, τι οπλικά συστήματα είχε κτλ. Και δεν αναφέρεται που ξέρω ότι αυτό το πλοίο έκανε το πλήρωμά του αυτή την κίνηση τότε. Ενάντια στη Χούντα. Ακριβώς. Η οποία κίνηση, αν θέλεις, έσωσε και την τιμή των ενόπλων δυνάμεων και μόνο έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Συνεπώς κάποιο. Δεν θέλει αυτό το πλοίο να υπάρχει στην επιφάνεια της θάλασσας. Θέλει να γίνει scrap. Πιστεύω ότι μετά από το θόρυβο που έγινε θα βρεθεί μια λύση. Υπάρχει μια εναλλακτική λύση την οποία τη συζητήσαμε με τον κύριο Χατζηπέρο. Ο κύριος Χατζηπέρος ήταν μέλος του πληρώματος που έκανε την Ανταρσία. Και είπε ότι αυτό το πλοίο θα μπορούσε να πάει, εν πάση περιπτώσει, στον Πόρο. Που ήταν παλιότερα στον Πόρο, πριν το πάνε στο Φλίσβο που κανονικά ανήκει. Ας το πάνε, εν πάση περιπτώσει, κάπου ώστε να υπάρχει ως ιστορικό μνημείο. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Πάντως φαίνεται ότι δεν θέλουν, λες, να το βλέπει ο κόσμος, να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά, να διδάσκεται η ιστορία η σύγχρονη, ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που είπες, έσωσαν την τιμή των ενόπλων δυνάμεων ενάντια στη Χούντα. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να βρω άλλη λογική εξήγηση, δηλαδή. Μες. Ούτε υπάρχει κάποιο οικονομικό κόστος φοβερό, ούτε. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή. Υπάρχει ένα ζήτημα ποιος ελέγχει και αν υπάρχει μια τάξη επιτέλους στις ένοπλες δυνάμεις, διότι είναι το τρίτο, το τέταρτο, μικρότερο ίσως, αλλά με τον κύριο Φλόρο, φωτιές, πυρκαγιές, ελικόπτερα βυθμισμένα, στρατόπεδα όπου γίνονται εκρήξεις επειδή έχει παραπάνω ζέστη. Εντάξει, αυτά που έχουν συμβεί. Η Λιβύη. Η Λιβύη, κυρίως η Λιβύη. Η Λιβύη είναι τεράστιο θέμα, γιατί εκεί έχουμε 5 ανθρώπους νεκρούς, έτσι. Πώς οργανώθηκε αυτή η αποστολή, πρέπει να είναι η πιο πρόχειρα σχεδιασμένη επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ στις ελληνικές ανθρώπινες δυνάμεις. Έχουν αποδοθεί ευθύνες. Κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχει μια θυμολογία ότι σε λίγες, να πω εβδομάδες, θα έχουμε κρίσεις στις ανθρώπινες δυνάμεις. Και μόνο το γεγονός ότι ακούγονται σενάρια, το τονίζω όμως, σενάρια, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού ο κύριος Φλόρος, νομίζω από εκεί και πέρα πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητάμε τι εννοούμε αριστεία σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα.
Πού άλλο μπορεί να αξιοποιηθεί. Ενόπλων δυνάμεων, πού θα μπορούσε άλλο να αξιοποιηθεί, σε ενόπλες δυνάμεις εκτός. Ο εκτός ενόπλων δυνάμεων, όπως έχουν ακουστεί διάφορα σενάρια. Αλλά σε σχέση με την κυβέρνηση πάντα, αυτό λέμε. Ναι, καλά, εννοείται, βέβαια. Σε σχέση με τη σημερινή κυβέρνηση, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα με τον κύριο Φλόρο, γιατί έχει όλα αυτά τα ανοιχτά, τα οποία θέματα πίσω, λέω τα ελικόπτερα, τις φωτιές, τη Λιβύη. Πού βρίσκονται, όπως ρώτησε και ο Κώστας, η διερεύνηση όλων αυτών των θεμάτων είναι κάπου παντού, ή στο σιρτάρι. Παντού υπάρχει η δικαιολογία του απόρριτου. Εδώ έχουν κατατεθεί ερωτήσεις για το Στεφανοβίκιο, το οποίο το έχει δει όλος ο κόσμος, το έχει δει. Και ακόμα οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες που έχουν πληρώσει και τα ελικόπτερα και τα εργαλεία και τη βάση, δεν γνωρίζουν τι έχουμε χάσει στο Στεφανοβίκιο. Τόσο βάση λειτουργεί σήμερα στο Στεφανοβίκιο. Δεν σ' άκουσα, Κώστα. Η βάση λειτουργεί. Πού τη λειτουργεί, η βάση ευτυχισμένη. Τελείωσε η βάση, εξαφανίστηκε τέλος. Χάσαμε μία βάση δηλαδή. Χάσαμε ένα στρατόπεδο. Ακριβώς. Ωραία. Συγγνώμη. Δεν έχει ανοίξει μύτη. Τι ευθύνες να απορροφεί. Και στη Νέα Χίαλο το ίδιο. Στη Νέα Χίαλο προλάβαμε στο Παρατσάκ, από ό,τι φαίνεται, να μην χάσουμε την 111 περίγα. Μάχης, βέβαια, εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνονται ακόμα εργασίες ώστε να καθαριστεί ό,τι πυρομαχικό έχει διασπαρεί εκεί στην περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σώθηκε η βάση. Ωραία. Κάτι είναι και αυτό. Και πριν κλείσουμε, Πάρη, να σε ρωτήσουμε και αυτό, αφού σε έχουμε. ΜΟΕ, και επειδή θα έρθει ο κύριος Ερντογάν, υπάρχει συμφωνία, θα ξανασυζητήσουν για τα ΜΟΕ? Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας σε στρατιωτικό επίπεδο. Εδώ πρέπει να δούμε τώρα τι συζητάμε, τι είναι όμως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γιατί μπορεί η ελληνική πλευρά να λέει ότι συζητάμε για αθλητικές εκδηλώσεις και για ανταλλαγές επισκέψεων κτλ. Αλλά από την Τουρκία βλέπουμε ότι έχουν τεθεί άλλα θέματα και σε άλλους γύρους μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Οι Τούρκοι είχαν θέσει θέματα αρκετά σοβαρά. Δηλαδή, σε πόση απόσταση θα προσεγγίζει το ένα αεροσκάφος το άλλο, τέτοια πράγματα. Και ο χώρος ευθύνης, χώροι ευθύνης, μίλια. Ακριβώς. Αν έχουμε μπει σε τέτοιες συζητήσεις, δεν είναι τα τυπικά ΜΟΕ που λέγαμε, άντε πάμε ένα κύκλο, να πάμε το νεκεδάκι λίγο παρακάτω. Φαίνεται ότι έχουμε μπει και σε τέτοιες συζητήσεις. Και στο θέμα των ΜΟΕ. Ναι. Και επίσης να τονίσω κάτι εδώ, επειδή παρουσιάζεται μια εικόνα ειδηλιακή στο Αιγαίο, ότι όλα πάνε καλά και δεν έχουμε καμία πρόκληση. Το ότι δεν έχουμε παραβιάσει τον αέρα δεν σημαίνει ότι όλα είναι ήρεμα. Καλό είναι να μπει κάποιο στους πίνακες του ΓΕΘΑ, τους επίσημους, να δει πόσες παραβιάσεις έχουμε στα χωρικά ύδατα. Με πλοία εννοείς. Στη θάλασσα. Στη θάλασσα, με πλοία. Συνεπώς δεν καταλαβαίνω πού είναι η νηνεμία στο Αιγαίο. Συν όλες οι δηλώσεις που ακούμε τα τελευταία 24 ώρα από την Τουρκία και δεν φαίνεται να ενοχλείται κανένα στην Αθήνα. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Πάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ας ελπίσουμε ότι το βέλος θα το πάνε κάπου, εν πάση περιπτώσει. θα βρούνε ένα κυροβόλιο. Βασικά, ναι. Θα βρούνε ένα κυροβόλιο για να μην το βουλιάξουν. Θέλει και αποκατάσταση, βέβαια, τώρα, έτσι, γιατί το πίσω του μέρος. Καλά, σαφώς χρειάζεται επισκευή οπωσδήποτε για να ρεμουλικηθεί οπουδήποτε. Το συζητάω αυτό, βέβαια. Μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν, Πάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλά.